24 ώρες μετά την αποτρόπαια πράξη του, ο 80 χρονο συζυγοκτόνος από τα Περβόγια Λάρνακας οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησής του. Οι αρχές διερευνούν υποθέσεις φόνου εκ παράνομης μεταφοράς και χρήσης πυροβόλου όπλου κατηγορίας Β και παράνομης μεταφοράς και χρήσης εκρηκτικών υλών. Ο Γιώργο Κατσαρή, παρόλο που προφορικώ παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε την 77χρονη σύζυγό του Ζωή, αρνείται την κατηγορία του φόνου εκπρομελέτη. Όπω ισχυρίζεται, μετέβη στο σπίτι τη ενδιαστάσει συζύγου του και εκείνη, επειδή δεν ήθελε να την επισκέπτεται, του επιτέθηκε και τον χτύπησε με κάλυμα καλάθου. Το γεγονό τον εξόργησε με αποτέλεσμα να ανασύρει περίστροφο από την τσέπη του και να την πυροβολήσει στο στήθο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο δικαστήριο ο εξεταστή τη υπόθεση, η αλλοδαπή οικιακή βοηθό κατέθεσε στι αρχέ ότι ενώ βρισκόταν στο εσωτερικό τη οικία, άκουσε το θύμα και το δράστη να λογομαχούν. Ακολούθω ακούστηκε πυροβολισμό. Βγαίνοντα έξω, αντίκρισε την άτυχη γυναίκα στο έδαφο. Σε κλάσματα δευτερολέπτου, είδε το Γιώργο Κατσαρίνα στέκεται από πάνω τη με ένα πιστόλι και να την πυροβολεί άλλε δύο φορέ. Οι έρευνε τη αστυνομία βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Στο αυτοκίνητο του 80χρονου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν 14 σφαίρε πυροβόλου όπλου. Περίπου 40 καταθέσει αναμένεται να ληφθούν, ενώ μεγάλο αριθμό τεκμηρίων θα σταλεί στην εγκληματολογική υπηρεσία του Αρχηγείου Αστυνομία, στο Κρατικό Χημείο και στο Ινστιτούτο Γενετική και Νευρολογία. Στο μεταξύ, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία διενεργήθηκε σήμερα το πρωί η νομισμένη επί τη ορού τη 77χρονη από τον ιατροδικαστή Χαραλάμπου, ο οποίο διακρίβωσε ότι το θύμα και με τρεις σφαίρες στο θώρακα και μία στην πλάτη.